Ήταν συγκλονιστική, μπορώ να πω. Μετά από ραντεβού και ακυρώσεις που κρατήσανε περίπου 8 μήνες, γιατί ντρεπόμουν πάρα πολύ. Να τραγουδήσει τον πατέρα σου. Ναι, γιατί μέχρι τότε δεν ζούσα μαζί του. Ναι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή βρεθήκαμε. Μου έπαιξε ένα κομμάτι. Το τραγούδισα και ήμασταν στο σαλόνι. Σηκώθηκε και έφυγε. Χωρίς να σου πει τίποτα. Χωρίς να μου πει το οτιδήποτε, ναι. Και έμεινα. Ναι. Έπαθα πλάκα. Δεν το αρέσει. Πάγωσα. Φαντάστηκα ότι ναι, ότι εντάξει, τελείωσε το θέμα. Μου είχε πει βέβαια αρχικά ότι δεν θέλω να εκτεθείς, δεν θέλω να με εκθέσεις, άρα αν δεν μου αρέσεις, ξέχασέ το. Φεύγει λοιπόν και δεν σου λέει τίποτα. Φεύγει λοιπόν και δεν μου λέει τίποτα. Μένω εγώ εκεί και αργότερα, μέσα στη διάρκεια της ημέρας, μαθαίνω πως έχει συγκινηθεί πάρα πολύ. Και ίσως και για εκείνον ήταν πρωτόγνωρο το συνέστημα αυτό και γι' αυτό και έφυγε, γιατί ντράπηκε, υποθέτω. Συγκινήθηκε πολύ. Ήταν πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός. Λοιπόν, πάμε να μας τραγουδήσεις τώρα. Και βέβαια. Άντε πάμε, έλα, σήκω.